Με μια εξαιρετική παρέα και με μια εξαιρετική διοργάνωση. Και το λέω αυτό γιατί έχω κοντά μου τρία νέα παιδιά, τα οποία έρχονται από το Πανεπιστήμιο Κρήτης για να μας μιλήσουν για το δεύτερο TEDx University of Crete. Είναι μια σπουδαία στιγμή και το λέω αυτό γιατί έχουν διαλέξει και φέτος ένα εξαιρετικό θέμα, γιατί έχουν καλέσει εξαιρετικούς ομιλητές και ευθύς αμέσως τους καλωσορίζω. Θα μου κάνουν τη χάρη να μιλάμε στον ενικό, γιατί είναι ωραίο να μοιραστούμε όλη αυτή την σπουδαία ιδέα και το δικό τους το όραμα, το οποίο ξεκίνησε πέρσι και είχε πολύ μεγάλη ανταπόκριση και φέτος ήδη πάνε πολύ καλά. Πριν από λίγες μέρες, λίγα 24 ώρα ανακοινώθηκε το θέμα, η ημερομηνία, και ήδη μου λένε ότι είναι μεγάλη ανταπόκριση του κόσμου. Θα τα πούμε όμως μαζί καλύτερα από το να τα λέω μόνη μου. Θοδωρής Κυριακάκης, υπεύθυνος διοργάνωση TEDx. Καλό απόγευμα. Καλώς ήρθες. Καλό απόγευμα και στην Κωνσταντίνα Τζι μου, υπεύθυνη μέσω κοινωνικής δικτύωσης και προώθησης. Καλησπέρα. Καλώς την. Και στον Θοδωρή, τον Κωνσταντίνο τον Ματζωράκη, υπεύθυνο της ομάδας παραγωγής. Καλησπέρα. Καλώς τους. Και σας ευχαριστώ πολύ που είστε εδώ για να μιλήσουμε για όλη αυτή την ωραία διοργάνωση, θεσμό. Δεν θέλω να τους βάζω προς διορισμούς. Καταρχήν να με βοηθήσετε λίγο να καταλάβουμε. Άλλο το TEDx, άλλο το TED. Διαφορετικό. Για πείτε μου. Το TED είναι μια μη κερδοσκοπική οργάνωση που ξεκίνησε στην Αμερική. Διοργανώνει ετήσια κάποια συνέδρια και το μότο της οργάνωσης είναι ιδέες που αξίζουν να διαδοθούν. Άρα σε αυτά τα συνέδρια καλούνται επιστήμονες και διάφοροι αξιολογοί άνθρωποι από όλους τους κλάδους και από όλα τα κοινωνικά στρώματα, προκειμένου να διαδώσουν ιδέες, μηνύματα, εναλλακτικούς τρόπους σκέψης, λύσεις σε προβλήματα και τα σχετικά. Τώρα στο πλαίσιο αυτό, το TED έδωσε την δυνατότητα σε ομάδες, σε τοπικό επίπεδο, πανεπιστήμιο, οργανισμούς, πόλεις, να διοργανώνουν αντίστοιχα συνέδρια στα πρότυπα του TED, τα οποία φέρουν την επωνυμία TEDx, όπως και το δικό μας TEDx University of Crete. Και που είναι μια ιδέα που ξεκινάει από πέρσι κιόλας και που πήγε περίφημα, και το λέω αυτό γιατί και οι ομιλητές που είχατε προσκαλέσει, αλλά και το επίπεδο το οποίο δημιουργήσατε ήταν ιδιαίτερα υψηλό, από ένα κοινό το οποίο δεν περιορίζεται στο κοινό που αφορά μόνο στο πανεπιστήμιο. Νομίζω ότι όλη αυτή η ιδέα και η πρωτοβουλία αγκαλιάστηκε από ολόκληρη την Κρήτη. Και πείτε μου λίγο για το πέρσι, για να πάω στο φέτος. Πέρσι είχατε και, γιατί κάθε χρόνο υπάρχει και ένα θέμα το οποίο αφιερώνεται η όλη διαδικασία. Πέρσι ποιο ήταν το θέμα? Πέρσι μιλήσαμε για προορισμούς, destination στα αγγλικά, και στην ουσία κοιτάξαμε στο μέλλον, θέσαμε κάποια ερωτήματα, προσπαθήσαμε να δώσουμε κάποιες απαντήσεις και να προσδιορίσουμε, στο πούμε, το ρόλο μας στην εξέλιξη και, και στην πορεία προς το μέλλον. Είχαμε, θεωρούμε, πολύ καλούς ομιλητές, τουλάχιστον με το feedback που πήραμε και ελπίζουμε να ανταποκριθήκαμε στις απαιτήσεις του κοινού. Μερικοί από τους οποίους ήταν η Ελένη Γλίκα Τζερβελέρ, ο Μίλτος Λογιάδης, που είναι καλλιτεχνικός διευθυντής στο Μέγαρο Μουσικής Αθήνας, ο Ιάννης Σαμαρδίνος, που είναι από εδώ καθηγητής στο Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών του Πανεπιστημίου μας, και πολλοί άλλοι. Θοδωρής Κουτζινινόπουλος. Σπουδαία ονόματα, το θυμάμαι πέρσι. Αν ξεχνάω κάτι, συμπληρώνω. Ναι, εννοείται, γιατί η κουβέντα γίνεται από όλους, όπως ακριβώς ξεκίνησε εκεί η ιδέα, παιδιά. Ναι. Και την αναλάβατε από μια παρέα, ουσιαστικά πόσα παιδιά δουλεύετε πάνω σε αυτό, εθελοντικά, το τονίζω. Φέτος είμαστε 18 φοιτητές, ναι, που δουλεύουμε καθαρά εθελοντικά. Και που, εντάξει, δεν είναι και μια εύκολη διαδικασία, διότι έχει και υψηλά στάνταρτ, τα οποία οφείλουν να τηρηθούν, αλλά και πάρα πολλή δουλειά που κρύβεται πριν φτάσετε στην πέμπτη ημέρα του Απρίλη. Καταρχήν να δώσουμε και λίγο το στίγμα. Είναι έκτη ημέρα του Απρίλη. Είναι ημέρα Σάββατο. Είναι ημέρα Σάββατο και που να πούμε και λίγο στον κόσμο που τώρα ακούει και θέλει να κρατήσει σημειώσεις, ότι στις 6 Απριλίου το TEDx University of Crete διοργανώνεται, φιλοξενείται στο Πανεπιστήμιο Κρήτη, στην αίθουσα τελετών Πετρίδης. Ναι, καλά το λέω, στον Νίκο Πετρίδης. Είναι στο Τμήμα Μαθηματικών και Εφαρμοσμένων Μαθηματικών του Πανεπιστήμιου στις Βούτες. Και ποια είναι η διαδικασία που πρέπει κάποιος να ακολουθήσει τώρα που λέμε γι' αυτό, για να το παρακολουθήσει, τι πρέπει να γίνει? Για να συμμετέχει κάποιος στο event, πρέπει απλώς να μπει στην ιστοσελίδα μας, η οποία είναι το www.tedxuniversityofcrete.com, και να κάνει ένα scroll down. Εκεί θα βρει ένα πλήκτρο που γράφει εισιτήρια. Πατάει το κλικ και τον οδηγεί σε ένα σύνδεσμο που εκεί συμπληρώνει τα στοιχεία του και κρατά τη θέση του. Άρα, καλό είναι εκείνοι οι οποίοι θέλουν να παρακολουθήσουν τις ομιλίες και τους εξαιρετικούς ομιλητές που έχετε φέτος προσκαλέσει, να το φροντίσει από τώρα, διότι δεν μπορεί
την Παρασκευή 5 Απριλίου όχι, να πει «Α, τι ωραία ιδέα, αύριο είναι το TEDx». Εμείς θα προτείναμε στον κόσμο να το κάνει όσο πιο γρήγορα μπορεί για να είναι σίγουρος ότι θα βρει εισιτήριο. Γιατί πέρσι ήταν πολλά τα άτομα που δεν βρήκανε. Γιατί έγινε sold out πολύ σύντομα. Με φαντάζομαι το ανάλογο θα γίνει και φέτος, παιδιά. Ναι, και εμείς το περιμένουμε. Ωστόσο, φέτος έχουμε ακόμη περισσότερες θέσεις για περισσότερο κόσμο. Αλλά και πάλι αυτό δεν σημαίνει ότι μπορούν να είναι χαλαροί και να μην βιαστούν. Τώρα, εκτός από τις ομιλίες, εδώ μιλάμε και για παράλληλες δράσεις. Δηλαδή, υπάρχουν πράγματα τα οποία συμβαίνουν τόσο έξω από την αίθουσα, τόσο στη διάρκεια των ομιλιών, όπου πολύ εύστοχο και νομίζω ότι αυτό είναι και μία από τις παραμέτρους στις οποίες οφείλονται οι επιτυχίες παγκοσμίως αυτών των διοργανώσεων. Έτσι. Υπάρχει συγκεκριμένος χρόνος τοποθέτησης. Ναι. Αυτό ισχύει στις ομιλίες. Είναι αυστηρά 18 λεπτές. Είναι λίγο ένα διαφορετικό μοντέλο από αυτό που συνηθίζεται στην Ελλάδα, όπου ο μιλητής βγάζει μια μεγάλη ομιλία, παραδοσιακά slides από πίσω και τα σχετικά. Αλλά μέσα στα 18 λεπτά πρέπει στην ουσία να έχει ένα πολύ δυνατό αντίκρισμα στο κοινό και να περάσει να επικοινωνήσει το μήνυμά του πολύ έτσι σωστά. Και αυτό είναι και το challenge και για τους δικούς μας ομιλητές, αλλά και αυτό είναι το διαφορετικό για το event. Εύνοια. Είναι το περιεχόμενο, το θέμα που φέτος χαρακτηρίζει την ελόγω διοργάνωση. Εγώ θα σας δώσω μόνο την πάσα αυτής της πρώτης ατάκας που διαβάζω και στη σημείωση. Ο δρόμος από το εγώ στο εμείς. Και μάλιστα σε μια περίοδο που σε αυτήν εδώ τη χώρα γίνεται πολύ μεγάλη προσπάθεια και μεγάλη συζήτηση για να φτάσουμε σε αυτό το έρμο το εμείς. Δεκαετίες, ολόκληρες αιώνες θα έλεγα. Νομίζω ότι ήταν μια από τις αιτίες που το διαλέξατε. Πώς ήρθε η εύνοια στο δικό σας το δρόμο? Γενικώς, για μας, ο τρόπος που ερμηνεύουμε την εύνοια είναι στην ουσία ο ορθός τρόπος σκέψης και είναι αυτό που μας οδηγεί στην διαπροσωπική εξέλιξη και επομένως και στην κοινωνική. Είναι ο τρόπος που θα βοηθήσει να πάνε τα πράγματα προς το καλό και είναι η κοινή καθευθύρια γραμμή που θα πρέπει όλοι να έχουμε ώστε να εξελιχθούμε κοινωνικά και να φτάσουμε σε κάτι καλύτερο από αυτό που είμαστε τώρα. Εμείς έτσι το βλέπουμε και ελπίζουμε να το δουν έτσι και οι υπόλοιποι attendees. Και γιατί όχι και διαφορετικά, να δουν και αυτοί τι σημαίνει εύνοια για αυτούς πέρα από αυτό. Θα το θέλαμε να το δούμε. Να ακούσουμε και άλλες ερμηνείες της εύνοιας, δηλαδή πέρα από αυτές που ήδη έχουμε καταλάβει. Εύνοια πολιτικού, εύνοια συστήματος και τα σχετικά, αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Η εύνοια είναι μια θετική έννοια, είναι η ορθός τρόπος σκέψης. Οπότε λίγο να επαναπροσδιορίσουμε κι εμείς και τις λέξεις και τις έννοιες και τις στάσεις μας απέναντι σε αυτές. Τώρα, όσο οι ομιλητές, στους οποίους θα πάμε και εκεί, θα λαμβάνουν το λόγο και θα παρουσιάζουν τη δική τους τοποθέτηση γύρω από την αντίληψη της εύνοιας, γύρω από το θέμα του φετινού TEDx University, παράλληλες δράσεις λαμβάνουν χώρα. Ποιες είναι αυτές? Πέρα από το βασικό κορμό που είναι, όπως είπαμε, οι ομιλίες, υπάρχουν performances, υπάρχουν workshops, εργαστήρια και υπάρχουν και άλλες παράλληλες δραστηριότητες, οι οποίες θα λαμβάνουν μέρος κυρίως στα διαλύματα. Θέλετε να αποκαλύψουμε? Ναι, μπορούμε να αποκαλύψουμε. Μπορούμε να αποκαλύψουμε. Έχουμε ανακοινώσει στα social media, Αμερικά. Ωραία, πείτε μου. Πολύ θα μ' άρεσε. Η αλήθεια είναι ότι δεν έχουμε πει κάτι στα social media. Ακόμη. Θα έχουμε συνολικά τρία performances μουσικά, τα οποία θα είναι για να σπάσουμε λίγο τη μονοτονία και την έτσι, ίσως και κούραση μιας ομιλίας. Θα είναι ο Δημήτρης Σιδερής, ο οποίος έχει δημιουργήσει το πρώτο ηλεκτρικό λαούτο. Δίνει ένα. Στον κόσμο. Να το πούμε. Και το μοναδικό. Και το μοναδικό. Και το μοναδικό στον κόσμο. Είναι μοναδικό το πρώτο και το μοναδικό διόρθωση στον κόσμο. Ο Δημήτρης κατάγεται από το Ρέθυμνο, να πούμε. Αν ξέρεις περισσότερα για την καταγωγή. Αυτά για τον Δημήτρη. Πάντως είναι πολύ, δηλαδή, εγώ που τον έχω ακούσει, είναι, δίνει ένα εντελώς διαφορετικό ηχόχρωμα στην όλη. Στην κριτική μουσική, ας το πούμε. Γιατί είναι κριτική, εξακολουθεί να είναι κριτική μουσική. Αλλά αλλιώς. Αλλά πολύ διαφορετική και ιδιαίτερη. Έχετε κάτι άλλο να μου πείτε, να πάω στους ομιλητές. Ομιλητές. Για τα workshops και ναι. Ομιλητές. Μπορούμε να αποκαλύψουμε κι άλλα. Ομιλητές. Ναι. Πείτε μου. Εδώ είναι. Θέλετε να αποκαλύψουμε και ένα workshop ή όχι? Να αποκαλύψουμε ένα workshop. Αποκαλύψαμε ένα performance, να αποκαλύψουμε και ένα workshop. Ναι. Ωραία. Διάλεξε ένα. Ωραία. Ένα workshop είναι από τη Solo. Μία craft beer που είναι εδώ στο Ηράκλειο και θα κάνουμε γευσηγνωσία μπύρας. Και που είναι, παράγεται εδώ. Παράγεται ναι, εδώ. Ναι, την ξέρουμε. Τοπική. Μπράβο. Τοπική. Λοιπόν, θέλω να πάω στους ομιλητές.
γιατί είναι εξαιρετική. Παιδιά, πόσο καιρό ασχολείστε με τις προσκλήσεις στους ομιλητές, διότι είναι πραγματικά... Πόσοι είναι καταρχήν, κάτσε να δω. 12 είναι στο σύνολο. 12, μπράβο, με βοήθησες. Είναι 12 ομιλίες, αλλά 13 ομιλητές, γιατί έχουμε και ένα δίδυμο. Εννοείς, έχει δίδυμο. Έχουμε ένα δίδυμο πάνω στη σκηνή. Ναι. Ένα ζεύγος ανθρώπων, το οποίο θα δώσει ομιλία, μία ομιλία, γι' αυτό είναι 12 οι ομιλίες, αλλά 13 οι ομιλητές. Τώρα, εγώ να τους κάνω μία γρήγορη αναφορά, θα ξαναμιλήσουμε μέχρι να... Αυτούς που έχουν ανακοινώσει όμως. Αυτούς που έχετε ανακοινώσει, πείτε μου εσείς, μου λόγω κανέναν που δεν τους έχετε ανακοινώσει. Να, εγώ θα πω τον Βασίλη τον Ζούλια που το είδα το έχετε ανακοινώσει. Ναι, θα είναι μαζί μας και ο κύριος Ζούλιας που είναι σχεδιαστής και επιτυχημένος επιχειρηματίας. Σήμερα, λίγο πιο πριν, ανακοινώσαμε την κυρία Δεμερτζή, ο οποίος είναι ψυχολόγος και έχει μεταπαιδίσει στις νευροεπιστήμες. Τώρα είναι σε ερευνητική ομάδα στο Πανεπιστήμιο της Λιέγης, στο Βέλγιο. Θα μας μιλήσει για τη συνείδηση. Έχουμε την κυρία Σιμάκη, ερευνήτρια ιατρός καρδιολογίας στο Λονδίνο, η οποία μάλιστα έχει και μια πάρα πολύ δυνατή ιστορία, γιατί είναι και η ίδια πάσχουσα, αλλά έχει καταφέρει παρόλα αυτά να κάνει μια σπουδαία καριέρα και αξιοθαύμαστη καριέρα σε έναν ανδροκρατούμενο κιόλας κόσμο. Τον κύριο Λιβαθινό. Τον κύριο Λιβαθινό, καλλιτεχνικός διευθυντής του Εθνικού Θεάτρου. Τον κύριο Τσιακαλάκη, που είναι υπεύθυνος επικοινωνίας στην Θετική Φωνή. Έχουμε την κυρία Τσινόρεμα, η οποία είναι καθηγήτρια βιοηθικής. Και την κυρία Ιωαννίδου, δικαστική ψυχολόγος. Νομίζω αυτή είναι αυτά έχουμε που έχουμε ανακοινώσει. Όχι, έχουμε και τον κύριο Γεωργούλη και την κυρία Μπεθάνη, που έχουν ασχοληθεί με το game development και έχουν ιδρύσει μαζί μια εταιρεία, την Tenebra Studios. Είναι η πρώτη ελληνική εταιρεία που ασχολείται με αυτό το τομέα. Έχουμε ανακοινώσει άλλο. Έχουμε ανακοινώσει άλλο ένα και ξεχνάτε το πιο σημαντικό. Πείτε μου. Όχι το πιο σημαντικό, ίσως το πιο συσχετιζόμενο με την παρουσία μας εδώ. Για πες ρε. Έχουμε και ένα δημοσιογράφο. Ελληνικά hoaxes. Ναι, σωστά. Τα ελληνικά hoaxes, τον Ανδρόνικο Κουτρουμπέλη, ο οποίος είναι ορθογράφος και ερευνητής στα ελληνικά hoaxes. Τα ελληνικά hoaxes είναι, για όσους τελειτές δεν ξέρουν, μια ιστοσελίδα που ασχολείται με fake news. Και αποκαλύπτει στην ουσία όλα τα fake news που κυκλοφορούν ευρέως στο διαδίκτυο. Και στο ελληνικό, όχι μόνο στο ξένο. Και θα μας μιλήσει στην ουσία για τους τρόπους με τους οποίους μπορούμε να είμαστε πιο προσεκτικοί απέναντι στην παραπληροφόρηση. Και στην είδηση που στην πλειοψηφία της τον τελευταίο καιρό. Ακριβώς και γι' αυτό είπα συσχετιζόμενο. Ναι, καλά το είπες, Κωνσταντίνε. Ωστόσο, ναι. Δεν είναι μόνο αυτή. Και γι' αυτό όποιος θέλει να μάθει κι άλλα μπορεί να συντονιστεί στα social media μας. TEDx University of Crete, θα μας βρουν και στο Instagram και στο Facebook, ώστε να μαθαίνουμε πρώτα τα νέα μας, γιατί έχουμε πολλά ακόμη να δείξουμε. Και είστε και πολύ οργανωμένοι και στο διαδίκτυο και στη σελίδα που έχετε δημιουργήσει. Αυτό σας το αναγνωρίζω, γιατί είναι μια δύσκολη διαδικασία, παιδιά. Ναι. Δουλεύουμε... Και πόσο καιρό? Από τον Οκτώβριο, αρχές Οκτώβριο ξεκινήσαμε. Ωστόσο... Η κανονική δουλειά. Το θέμα έχει συλληφθεί από το καλοκαίρι. Και πώς φτάνει στους ομιλητές, αλήθεια? Διότι είναι ένας και ένας, είναι ξεχωριστές προσωπικότητες. Δεν τους διαλέγετε μόνο για την επιστημονική τους πορεία, την κατάρτιση, την επαγγελματική τους σταδιοδρομία. Διακρίνω ότι ο καθένας από τους ομιλητές έχει και μια προσωπική αφήγηση, η οποία έρχεται να προσθέσει, να κουμπώσει πάνω στη δική του διαδρομή. Πόσα ονόματα βάλατε στο τραπέζι συζήτηση για να καταλήξετε σε αυτά? Πολλά. Πολλά. Ναι, η διαδικασία ξεκινάει συνήθως, τουλάχιστον αυτό που ακολουθούμε εμείς, είναι ότι κατεβάζουμε προτάσεις 150-160 ονόματα και προσπαθούμε στην ουσία να καταλήξουμε μετά σε 50, σε 30. Στέλνουμε προτάσεις, εννοείται παίρνουμε και αρνητικές απαντήσεις, παίρνουμε και θετικές απαντήσεις που μπορούν να γίνουν αρνητικές στη συνέχεια. Γιατί επευθύνεστε και σε όλο τον κόσμο. Δηλαδή, βγάλεσε μια επιστήμονα από το Λονδίνο, θέλω να σε δω 6 Απριλίου. Ναι, είναι. Έχει λίγο και ζητήματα που θα πρέπει ο καθένας να επιλύσει. Αλλά είναι μια πολύ μεγάλη δουλειά και το να βρεις 12-14 ανθρώπους, να τους διαλέξεις στην ουσία και να τους κουμπώσεις πάνω στο θέμα σου, είναι κάτι πολύ. Και να έχουν κάτι να πούν. Ναι, να έχουν κάτι να πούν. Να έχουν κάτι να πούν. Γιατί αυτό είναι το θέμα και αυτή είναι και η ανάγκη. Οι ιδέες που αξίζει να διαδοθούν. Και αυτό είναι το σπουδαίο. Παιδιά, μόλις τώρα ξεκίνησαμε την κουβέντα για μια δεύτερη χρονιά σπουδαίων πραγμάτων που θα υποθούν και φέτος 6 Απριλίου. Αν θέλετε να είστε εκεί
και να πάρετε από αυτή τη συζήτηση, γιατί συνήθως από αυτές τις διαδικασίες παίρνεις και δεν μπαίνεις κάθε μέρα από οπουδήποτε. Δεν έχετε παρά να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα των παιδιών, την ιστοσελίδα του TEDx University of Crete .com και από εκεί να δηλώσετε τη συμμετοχή σας, να κρατήσετε την θέση σας, διότι πόσες θέσεις είπαμε είναι για φέτος? Είναι. θα απαντήσω διπλωματικά, έχουν φύγει ήδη τα μισά. Αλήθεια. Λίγο παραπάνω από τα μισά. Κάντε το, γιατί πραγματικά αξίζει τον κόπο. Δεν σας λέω τα υπόλοιπα ονόματα αυτών που δεν έχουν ανακοινώσει, αλλά την επόμενη εβδομάδα εδώ θα είμαστε να πούμε και τα υπόλοιπα. Και να μην προλαβαίνουμε ότι έχουμε και τη χαρά να είστε κι εσείς να συντονίζετε κάποια από τα πάνελ που θα έχουμε με τα διαλύματα. Και εγώ θα απαντήσω ότι η χαρά είναι όλη δική μου, διότι πάντα ζήλευα αυτές τις διαδικασίες και τις έβλεπα από μακριά και χάρηκα τόσο πολύ όταν η Ιωάννα μου έστειλε μήνυμα εκείνη που θα θέλατε. Αν δεν μου το λέγατε θα σας το πρότεινα από μόνη μου, αλλά χαίρομαι που το κάνατε. Με την ελπίδα κάποια στιγμή να μοιραστώ και εγώ τη δική μου ιστορία με τον υπόλοιπο κόσμο. Έχει ενδιαφέρον, θα σας την πω μετά. Παιδιά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Εμείς και σας ευχαριστώ πολύ που κατορθώσατε να ενώσετε δυνάμεις και φωνές νέων ανθρώπων και μέσα από εθελοντική εργασία, αλλά και ένα ωραίο όνειρο, να το κάνετε πράξη και να το φέρετε κοντά μας, σε αυτήν εδώ τη μικρή κουκίδα της γης. Και αυτό και από μόνο το αξίζει πολλά να υποθούν. Καλή συνέχεια. Καλή δουλειά, γιατί έχει πολλή δουλειά ακόμα.